Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή συζητούμε τον προϋπολογισμό, ο οποίος είναι πραγματικά δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε μία ανασκόπηση στο τι έχει γίνει όλη τη χρονιά, τι θέλουμε να φτιάξουμε, και πάνω σε αυτό το ζήτημα γίνεται και μία αναλυτική συζήτηση. Ποιος είναι ο στόχος ο δικός μας? Εμείς το έχουμε πει 100 φορές, θα το ξαναπούμε. Στόχος μας είναι η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Θέλουμε να προσπαθήσουμε να ανακουφίσουμε όπου μπορούμε, να συμβάλλουμε. Με ποια εργαλεία? Ποια εργαλεία μπορεί να έχει μια δημοτική αρχή? Ο Δήμος το γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι μια κρατική υπηρεσία. Μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις έξω από αυτό το πλαίσιο? Το γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν μπορούμε, γιατί έχουν καταφέρει να θωρακίσουν το σύστημά τους, να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο, προσπαθούν και βάζουν πλάτη συνεχώς όλοι οι κυβερνώντες για να φτάσουμε σε ένα σημείο που ο Δήμος να μην μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως, και αυτό το βλέπουμε. Για δέστε τι γίνεται με τις προσλήψεις, δεν γίνεται με τη χρηματοδότηση, τι προσωπικό θα έχουμε σε λίγο. Από πού παίρνουμε χρήματα? Εμείς τα χρήματα τα οποία ζητούμε να πάρουμε είναι από αυτά τα οποία μας πήρανε, και λέμε ότι ένα μέρος αυτών των χρημάτων πρέπει να επανέλθει σε εμάς. Δεν μπορεί να φορολογείς τον ελληνικό λαό να το ληστεύει συνεχώς από ΦΠΑ, ένφια, άμεση φορολογία, τα πάντα, και στο τέλος να μην επιστρέφεις τίποτα. Τα παίρνουμε αυτά τα χρήματα? Από την εισήγηση φαίνεται ότι δεν τα παίρνουμε. Πού δίνεις χρήματα? Εμείς πάλι το έχουμε ξεκαθαρίσει, ότι θα δώσουμε για τις λαϊκές ανάγκες. Και αυτό κάνουμε, και παίρνουμε μία σειρά μέτρα, τα οποία ο καθένας αν έχει μάτια βλέπει, αν δεν έχει δεν τα βλέπει. Μέχρι να τελειώσει η θητεία μας θα έχουν πει ένα πλήθος έργων σε μια σειρά υλοποίησης. Και αυτό το γνωρίζετε κι εσείς πάρα πολύ καλά. Είναι σημαντικό αυτό? Είναι σημαντικό αυτό, ότι θα μπουν. Το γνωρίζετε ότι είναι πάρα πολλά τα έργα, τα οποία δεν τα έχει ξαναδεί η πόλη μας. Εμείς δεν καθόμαστε να κάνουμε προπαγάνδα, διότι αυτό είναι το χρέος μας, έτσι πρέπει να κινούμαστε και προσπαθούμε. Αλλά αυτά από μόνα τους δεν θα κάνουν την Πάτρα όμορφη. Ο λαός μας δεν θα είναι ευτυχισμένος. Χρειάζεται άλλα πράγματα για να μπορεί να γίνουν αυτά. Ποια είναι τα άλλα ζητήματα? Και εδώ είναι η βασική αντιπαράθεση που έχουμε μεταξύ μας. Με ποιον είναι ο καθένας? Εάν είναι με αυτούς οι οποίοι συγκεντρώνουν τον πλούτο, ή αν είναι με αυτούς που παράγουν τον πλούτο? Εμείς είμαστε με αυτούς που παράγουν τον πλούτο, και είναι οι εργαζόμενοι, είναι οι αγρότες, είναι οι επαγγελματίες που δημιουργούν όλο τον πλούτο, αλλά δεν τον απολαμβάνουν. Τι πρέπει να γίνει? Εμείς λέμε ότι πρέπει να ανατραπεί αυτή η πολιτική. Όλα τα άλλα είναι, όλη η άλλη συζήτηση την έχουμε γνωρίσει. Όσοι υπερασπίζονται αυτή την πορεία και αυτή την πολιτική, έρχεται η ζωή και ή τον επιβεβαιώνει ή όχι. Αδιατάραχτα κινείται η πολιτική και ο έρωτας με τον καπιταλισμό. Προχωράει, κυβερνήσεις υπάρχουν, περιφέρειες υπάρχουν, άλλες δημοτικές αρχές υπάρχουν. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Πάμε καλά ή κακά? Λέμε ότι θα έχουμε παιδικές χαρές. Να αλλάξουμε. Όσες γίναν παιδικές χαρές στην πόλη μας, τις αλλάζουμε. Κακό είναι αυτό? Θέλετε να μην το κάνουμε για να σας δώσουμε χαρά? Σας είπαμε και το ξαναλέμε, ότι για να μπορέσετε να κοιτάξετε, να βγείτε στην πόλη, δεν θα κοντίνουμε εμείς για να μπορείτε να βλέπετε. Πρέπει να πάρετε ύψος. Και αυτό το οποίο κάνετε δεν γίνεται. Πρέπει επομένως, δεν θα μπορούμε. Κάντε πράγματα, εμείς θα συνεχίσουμε και θα δίνουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Είχαμε κατασκηνώσεις ημερήσιες. Είναι μικρό πράγμα το καλοκαίρι να πάνε τα παιδιά μας στην κατασκήνωση? Είναι κακό? Και ντρεπόμαστε να πούμε ότι αυτό είναι καλό? Καλό πράγμα είναι. Πάνε 1000 παιδιά το καλοκαίρι, περνούν ωραία. Είναι κακό που φτιάξαμε την Πλάς? Είναι κακό που πήγαμε στον Πλατανόδασος? Σας πειράζει που κάναμε τον Νότιο Πάρκο?
Σας ενοχλεί που πηγαίνουμε στο κόκκινο μήλο και το φτιάχνουμε? Σας ενοχλεί που πάμε παραπέρα στην παραλία να τη φτιάξουμε, να την ομορφύνουμε? Σας ενοχλεί που διεκδικούμε για να πάρουμε τον ρυγανόκαπο και να τον φτιάξουμε όπως θέλουμε? Πλατείες, να πάμε στις γειτονιές, να πάμε να φτιάξουμε έργα εκεί πέρα και πρέπει να ψάξετε να βρείτε, μα πώς το κάνατε εσείς εκεί πέρα? Όχι με μαγικό τρόπο. Και δεν είναι ότι το κάναμε έτσι, το κάναμε γιατί έχουμε προσανατολισμό. Και ο προσανατολισμός μας είναι τα παιδιά μας να ζήσουν καλά. Άρα καλό πράγμα είναι. Για ποιο λόγο να κάθεστε και να βάζετε ζητήματα? Πάμε να κάνουμε αντιπαράθεση επί της πολιτικής. Ποια πολιτική έχετε εσείς? Πού θέλετε να κάνουμε την αντιπαράθεση? Εμείς διαφωνούσαμε παλιότερα, αλλά διαφορούσαμε επί της πολιτικής. Τι θα κάνουμε με τις προσλήψεις? Τα κτίρια θα τα φτιάξουμε. Ο ΑΣΟ θα λειτουργήσει. Το παλιό νοσοκομείο θα λειτουργήσει. Η βιβλιοθήκη μας θα γίνει κούκλα. Το Αρσάκιο θα γίνει. Μία σειρά έργα θα αναπλαστούν. Προσωπικό θα έχουμε? Ποιος θα τα χειρίζεται αυτά? Τι θα γίνει? Θα τα δώσουμε μετά στην ανάπτυξη των επιχειρηματιών για να γίνουμε πελάτες σε αυτά τα οποία κάνουμε? Θα συμφωνήσουμε λοιπόν να διεκδικήσουμε να έχουμε προσωπικό, για να μην έχουμε ανεργία, μιας και μας έπιασε η αγωνία? Κάνουμε αγώνες και πάμε για την Αθήνα και είμαστε στο μιλητό και κάθεστε και παρατηρείτε πόσοι είμαστε. Και αν δώσαμε ένα χιλιάρικο, που πριν τα 3 και 4 χιλιάρικα και τα 5 και τα 10 ήταν για πλάκα, δινόντουσα για τα catering. Και εμείς κάνουμε αγώνα. Και αντί να πει ο άλλος, ας πούμε, δεν συμμετέχεις γιατί έχεις πολιτική άποψη, πες την. Μη γίνεσαι μίζερος και μικρός που κάθεσαι και βρήκες, ας πούμε, το θέμα της διαφωνίας σου αν είχαμε νερό στο δρόμο ή όχι. Άρα λοιπόν το ίδιο γίνεται και με μία σειρά άλλα ζητήματα. Θα κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Συμφωνείτε με την κεντρική πολιτική της κυβέρνησης που λέει ότι 2 θα φεύγουν και 1 θα προσλάβουμε? Πού οδηγεί αυτό? Θα κλείσουμε το Δήμο? Αυτό είναι ο δρόμος. Συμφωνείτε εσείς με αυτή την πολιτική? Εάν διαφωνείτε, πού θα την εκφράσετε αυτή τη διαφωνία? Σας λέμε ότι θα πρέπει να πάμε να διεκδικήσουμε χρήματα. Σήμερα 2 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία η πολιτική των κυβερνήσεων δεν δίνανε ασφάλιση στους εργαζόμενους, θα τα πληρώσει ο πατραϊκός λαός? Γιατί κάνανε εκείνη την ασχήμια τους και συνεχίζουν να την κάνει? Θα αποφασίσουμε να πάμε να τα διεκδικήσουμε. Συμφωνείτε εσείς να πάμε και να πούμε στην κυβέρνηση ότι τα 2 εκατομμύρια αυτά δεν πρέπει να τα πληρώσει ο πατραϊκός λαός? Δεν τα πληρώνει ο Δήμος. Ο Δήμος είναι ο πατραϊκός λαός. Αυτός τα πληρώνει. Όταν λέμε ο Δήμος, είναι ο Δημότης. Θα πάμε μαζί? Θα έρθείτε? Συμφωνείτε? Γιατί δεν τους καταγγέλλετε? Βγαίνει ο υπουργός που καθότανε δίπλα μου και συζητούσαμε και του λέγαμε για τα μέσα ατομικής προστασίας και του λέγαμε να μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Εμείς θα πάμε και θα δώσουμε τα μέσα μαζικής μέσα προστασίας για να δουλεύουν οι εργαζόμενοι. Τι θα κάνεις εσύ όμως? Θα κάνεις πολιτική χωρίς να δώσεις μία δραχμή? Τα 72 χιλιάρικα δεν είναι 72 χιλιάρικα, είναι αντίληψη. Και να λέει ο υπουργός ότι όχι, θα τα πληρώσει ο Δήμος, γιατί ο Δήμος έχει χρήματα. Από πού έχει τα χρήματα, κύριε υπουργέ μου, αγαπητή κυβέρνηση? Γιατί λέει πρέπει να χαρατσώνουμε τους μικρούς. Και υπόθηκε και εδώ μέσα σε κάποια νου εισήγηση ότι θα πρέπει να μαζεύουμε χρήματα. Από ποιον? Από τους 10.400 που είναι στο ΚΕΑ στην πόλη μας. 10.400 οικογένειες. Μία πολιτεία ολόκληρη. 10.400 οικογένειες είναι πόλη. Από αυτούς θα πάμε εμείς να πάρουμε χρήματα? Αυτούς θα πάμε να στήσουμε απέναντί μας και να τους λέμε πληρώστε? Γιατί? Γιατί αυτοί που συγκεντρώνουν τον πλούτο είναι στο απειρόβλητο? Με ποια μέρος είσαστε εσείς? Με το μέρος των 10.400 η ζωή τους ποια θα είναι? Τα 200 ευρώ που παίρνουν? Τα 100 ευρώ που βάζουν σήμερα και έρχονται και από την πρώτη του καινούργιου χρόνου? Θα πρέπει οι κοινωνικές υπηρεσίες, ακούστε, θα πρέπει οι κοινωνικές υπηρεσίες να ελέγχουν εάν κάνουν κόλπα και παίρνουν το ΚΕΑ. Δηλαδή θα πάμε να ελέγξουμε τους φτωχούς που τους οδήγησαν εκεί για να τους κάνουμε και έλεγχο εάν θα παίρνουν 150, 20 ή θα τους αποκλείσουμε? Αυτό, με ποιους είστε εσείς? Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Και εμείς δίνουμε και τα δείγματα γραφής. Κάποιοι άφησαν να εννοηθεί ότι με ποιους είμαστε. Εμείς σίγουρα
Δεν κάνουμε με τους αυτούς που έχουν, το γνωρίζετε. Με ποιους είστε εσείς? Στα ανταποδοτικά, με τους μαγαζάτορες? Ποια ήταν η πολιτική μέχρι που αναλάβαμε εμείς? Έπρεπε να έρθουμε εμείς για να μαζέψουμε τα χρήματα, και ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων που έχουμε προέρχεται και από αυτό. Δεν υπόθηκε από τους οικονομικούς. Τα χρήματα που παίρνουμε, για παράδειγμα, από τη Μαρίνα φτάνουν τα 150.000 ευρώ το χρόνο. Γιατί πήγαμε και να πάρουμε από αυτούς που έχουν τα γιο του? Ασχέτως αν τα βρήκαμε, δεν τα βρήκαμε μέσα στον προϋπολογισμό και στα χαρτιά, που γνωρίζετε και πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί που φτιάχνουν τα χαρτιά και πώς φτιάχνονται με τα νούμερα που θα βάλουμε μέσα, αν είναι έτσι ή αλλιώς. Η ουσία όμως τη γνωρίζετε και τρέχετε πίσω από τα νούμερα για να κρύψουμε την αλήθεια, που η αλήθεια είναι ότι εμείς θα υπερασπιστούμε την πόλη μας, ούτε ένα ευρώ δεν θα πάει χαμένο, θα τα πάμε όλα όπως πρέπει, και να είναι πεπισμένος ο πατραϊκός λαός ότι έχει μια δημοτική αρχή που στέκεται κερί αναμένως σε αυτόν και όχι στο κεφάλαιο που στέκονται οι άλλοι. Κλείνοντας λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε αυτό το δρόμο. Ο Δήμος μας είναι ζωντανός. Ναι, διεκδικούμε. Και λέει κάποιος, μα πώς θα διεκδικήσετε, πού βρίσκονται τα χρήματα, δεν φαίνονται? Ναι, πάμε να φτιάξουμε το εργοστάσιο τέχνης που είναι δίπλα, και αν θα τα βρούμε από ένα πρόγραμμα, θα πάρουμε το πρόγραμμα και τα χρήματα αυτά θα τα πάμε αλλού. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα κάνουμε και μια αναμόρφωση στον προϋπολογισμό. Ναι, πηγαίνουμε να κάνουμε γήπεδο, και αν καταφέρουμε και βρούμε μια τρύπα από εδώ, μια χαραμάδα, και βρούμε χρήματα να τα πάρουμε, θα τα πάρουμε. Τα διεκδικούμε, είναι της πόλης μας, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Τρέχουμε συνεχώς για να πάρουμε το δίκαιο αυτής της πόλης. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα και την εκπροσωπούμε. Αυτό είναι το καθήκον μας. Δεν ζητούμε μιζήτο. Δεν ζητούμε άστρα. Εσείς έχετε φιλοδοξίες για να γίνετε χαλίφιδες στη θέση του χαλίφι. Εμείς δεν τη θέλουμε. Εμείς ξέρουμε τον προορισμό μας και πριν γινθούμε εδώ γεμάτοι ήμασταν, και αύριο πάλι γεμάτοι θα είμαστε, γιατί κάνουμε το καθήκον μας. Αγωνιζόμαστε για το δίκαιο. Πρόβλημα έχουν αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να αγωνιστούν για το δίκαιο, ή κλείνουν τα μάτια τους και νομίζουν και κάνουν εικονική πραγματικότητα την πραγματικότητα που την καταλαβαίνει ο καθένας. Και βγαίνει ο άλλος και λέει ότι είναι ευτυχισμένος σήμερα. Και μιλάει για τον σοσιαλισμό που είχαν τόσα και τόσα δικαιώματα, και λέει σήμερα με τον καπιταλισμό, αυτόν τον καπιταλισμό, αυτό που ζούμε σήμερα, ότι είναι πολύ καλό. Και αυτός θέλουμε εμείς να είναι αντικειμενικός στην κρίση του πατραϊκού λαού όλοι, και θα βγάλει ο πατραϊκός λαός τα συμπεράσματά του.